Πάμε να επιστρέψουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, καθώς έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε μέσω διαδικτύου βεβαίως την κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Τελευταία φορά που τα είχαμε ξαναπεί ήταν εν μέσω του περιορισμού μετακινήσεων, εν μέσω των αυστηρότατων μέτρων στην Καστοριά υπό άλλες συνθήκες. Βεβαίως και η σημερινή συνομιλία μας γίνεται υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς βρίσκεται μπροστά μας το φάντασμα της νέας βαθιάς ύφεσης. Πράγματι, μετά από μια περίοδο εγκλεισμού των πολιτών, που επιβλήθηκε με βάση τις υποδείξεις των επιστημόνων, έχουμε μία αποκλιμάκωση των μέτρων, η οποία βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση. Πέρα όμως από την αποκλιμάκωση των μέτρων αυτών, δεν βλέπουμε παράλληλα να υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα για την ενίσχυση της χώρας και των πολιτών την επόμενη μέρα, που από ό,τι όλα δείχνουν, θα είναι μια δύσκολη μέρα και για την οικονομία της χώρας, αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Η κυβέρνηση λοιπόν εκτιμώ ότι δεν έχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει είναι ανεπαρκή. Υπάρχει βέβαια και η διγλωσία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο ύψος των μέτρων να λέει στο εσωτερικό της χώρας και άλλο τελικά στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι τις πρώτες μέρες της υγειονομικής αυτής κρίσης έλεγαν ότι η ύφεση θα κυμανθεί το πολύ στο 1-2%. Στη συνέχεια τον αριθμό αυτό τον έκαναν στο 4,7. Ο Υπουργός Οικονομικών πριν από μερικές μέρες στη Βουλή μας είπε ότι η οικονομική ύφεση θα φτάσει το 7,6%. Ο κύριος Μητσοτάκης την ίδια μέρα που ανακοίνωνε αυτά ο Υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, σε συνέντευξή του στο CNN μιλούσε για ύφεση 10% και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι ο τουρισμός θα πάει καλά. Και ήρθε και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πει ότι η ύφεση στη χώρα μας θα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αγγίξει με τα πιο αισιόδοξα σενάρια το 9,7%. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά οι επιπτώσεις της πανδημίας θα είναι πολλές, ότι δυστυχώς στο μέλλον, πολύ σύντομα, στο άμεσο μέλλον, θα δούμε πολλά λουκέτα, θα δούμε αύξηση της ανεργίας και είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στον Απρίλιο αυξήθηκαν οι θέσεις ανεργίας κατά 100.000, μιλάμε για ρεκόρ από το 2010 και μετά, δηλαδή ρεκόρ και σε σχέση με την οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα την προηγούμενη οκταετία, και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μην στηρίξει τον μικρομεσαίο χώρο, να μην στηρίξει τον χώρο της εργασίας, να μην δώσει καμία προοπτική. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Γι' αυτό εξάλλου έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι και κοστολογημένα, αλλά αναφέρονται και ειδικά σε κάθε τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα, και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση έχει λάθος επιλογή να μην παίρνει τα μέτρα αυτά προς το φαρός. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει ένα μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να το αξιοποιήσει, και επίσης υπάρχει και το πλεονέκτημα ότι έχει παγώσει το σύμφωνο σταθερότητας. Ανταυτού, ενώ το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών φαίνεται ότι ακολουθεί πολιτικές επιδότησης της εργασίας, η δική μας κυβέρνηση ακολουθεί πολιτικές επιδότησης της ανεργίας και από την άλλη πλευρά ενισχύει τους λίγους και εκλεκτούς, όπως χαρακτηριστικά, και να μην το αναλύσουμε, είδαμε με την περίπτωση του σκανδάλου των βάουτσερ, είδαμε με την περίπτωση της επιχορήγησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης για μια καμπάνια 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είδαμε επιχορηγήσεις για αυτούς που εκμεταλλεύονται τα διόδια στις εθνικές οδούς. Είδαμε επιχορηγήσεις λοιπόν στους λίγους και όχι στους πολλούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Μάλιστα. Κυρία Τελεγιορίδου, πάμε για λίγο στην είδηση της ημέρας. Δικαιώθηκε η χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για την επιστροφή της παρακράτησης 446 εκατομμυρίων ευρώ για τα βοσκοτόπια, που σημαίνει αυτό ότι άμεσα πρέπει οι κτηνοτρόφοι μας να πάρουν τα χρήματα. Αναφέρομαι σε εσάς, πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τρέξατε πολύ αυτό το θέμα. Τώρα μένει να το τρέξετε ακόμη περισσότερο, προκειμένου να πάρουν οι κτηνοτρόφοι τα χρήματα αυτά. Ακριβώς, κυρία Μαρκοπούλου, όπως το λέτε, έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη, καθώς η χώρα δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επιστρέφονται τα παρακρατηθέντα 446 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τους βοσκοτόπους. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, υπήρχε ένας έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2009 και 2012, όπου θεωρήθηκε ότι η χώρα παρέβαινε τις κοινοτικές οδηγίες όσον αφορά τον ορισμό των βοσκοτόπων και δήλωνε περιοχές οι οποίες με βάση τον παλιό ορισμό δεν εντάσσονταν στα βοσκοτόπια. Μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από μια πολύ σοβαρή τεκμηρίωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάναμε προσφυγή σε αυτή την απόφαση. Ήδη από το 2017 καταφέραμε να αλλάξουμε τον ορισμό των βοσκοτόπων, καθώς εισάγαμε πλέον στον καινούριο κανονισμό Omnibus και τον ορισμό για τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, γιατί η δική μας χώρα έχει τέτοια γεωγραφική κατανομή όπου τα δικά μας βοσκοτόπια δεν είναι απέραντες επίπεδες εκτάσεις όπως ήταν ο παλιός ορισμός. Και με βάση αυτό δικαιωθήκαμε, η προσφυγή μας έγινε δεκτή και μόλις τώρα δικαιωθήκαμε 446 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα για τον κτηνοτροφικό κλάδο πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα μπορεί να γίνει η απόδοση των χρημάτων αυτών στους κτηνοτρόφους για τις εξισωτικές του 2013 και του 2014, οι οποίες με τον κίνδυνο, επειδή δεν υπήρχε αυτός ο ορισμός για τα βοσκοτόπια, πήρανε μικρότερη ή και καθόλου εξισωτική αποζημίωση. Και από την άλλη αυξάνεται και ο αριθμός, η έκταση των βοσκίσιμων γεών, που σημαίνει ότι μειώνεται ο μέσος όρος της επιδότησης των αγροτών μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταραίει πλέον εκείνο το αφήγημα που ήθελε τους δικούς μας γεωργούς να έχουν από τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις αναστρέμα. Καθώς λοιπόν αυξάνεται η έκταση των βοσκοτόπων, δίνονται και άλλες προοπτικές και όσον αφορά αυτό που συζητιέται στην κοινή αγροτική πολιτική για τη νέα περίοδο, για την πλήρη σύγκληση, στην οποία εμείς διαφωνούμε, καθώς πλέον θα φαίνεται καθαρά ότι αναστρέμα δεν έχουμε από τις υψηλότερες επιδοτήσεις στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν είναι ένα ζήτημα βέβαια, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε καταθέσει 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για το τι προτίθεται να κάνει με τις εξισωτικές του 2013 και του 2014. Η απάντηση ήρθε πριν το Πάσχα, πριν δηλαδή αυτή τη θετική εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και εκεί στην απάντηση η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι ακόμη και αν δικαιωθούμε, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε στους κτηνοτρόφους. Το θεωρώ απαράδεκτο, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στον αγροτικό κόσμο της χώρας και ιδιαίτερα στον κτηνοτροφικό κλάδο, και πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να αποδοθούν. Είναι μια δικαίωση της χώρας, αλλά δικαίωση και της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων μας που τα δικαιούνται. Είπατε η δήλωση του Υπουργού έγινε, η απάντηση του Υπουργού έγινε πριν ανακοινωθεί η απόφαση, έτσι, επομένως περιμένουμε... Ήταν πριν την ανακοίνωση της απόφασης και συγκεκριμένα ήταν απάντηση της Υφυπουργού. Ναι, ωραία. Κώστα. Να σας επαναφέρω λίγο στο πολιτικό κομμάτι. Νωρίτερα από εσάς, η συνάδελφός σας, η κυρία Βριζίδου, από το νομό Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα εκλογών. Εσείς, αφού περιγράψατε αυτή την κακή διαχείριση, την οικονομική διαχείριση,
και με δεδομένο ότι έχει καλή επίδοση η κυβέρνηση στο υγειονομικό κομμάτι, ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί αυτή τη χρονική στιγμή πριν πάει στην κακή διαχείριση την οικονομική και έχει απώλειες δημοσκοπικά, να προκαλέσει εκλογές? Το φοβάστε ο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν, δεν υπάρχει κανένας φόβος από τη δική μας πλευρά, γιατί είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο. Η προκήρυξη ή όχι των εκλογών είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Εμείς είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε περίπτωση. Εκτιμώ όμως ότι όλη αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση, που κατά τη δική μου γνώμη είναι μια επικοινωνιακή προπαγάνδα των αποτελεσματικών και των ανθρώπων που όλα τα κάνουν τέλεια, ενώ στην πράξη βλέπουμε ότι τα προβλήματα μεγαλώνουν από μέρα σε μέρα. Το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση, νομίζω ότι αφήνει και ένα παράθυρο για δεύτερες σκέψεις στο επιτελείο της κυβέρνησης και στον Πρωθυπουργό, που μπορεί να οδηγήσει και σε άμεσες εκλογές για να αποφύγει αυτόν τον σκόπελο της οικονομικής κρίσης, η οποία θα είναι άμεση το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δική τους η επιλογή. Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά.